Επιστρέφουμε λοιπόν με πολιτική επικαιρότητα, με πολιτική συζήτηση. Να βάλουμε αμέσως την παρέα μας και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Τον κύριο Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, είναι βουλευτής Χανίων με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε και Μαρκογιαννάκη. Και θα ξεκινήσουμε αυτή την συζήτηση φυσικά με τα όσα έχουν υποθεί σήμερα και στην Βουλή. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση βάζει έτσι πολύ ψηλά στην ατζέντα της το κομμάτι της πολιτικής προστασίας και μάλιστα και ο κύριος Μητσοτάκης, το είχαμε πει και εμείς εδώ μέσα από την εκπομπή και προημερών, και μια μεγάλη έτσι άσκηση για την σεισμική, αντισεισμική έτσι, προστασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη το αμέσως επόμενο διάστημα. Η Κρήτη λοιπόν μπαίνει στο κάδρο της πολιτικής προστασίας. Σωστά. Είναι γεγονός. Σήμερα είχαμε μόλις πριν λίγο τελείωσε μία συζήτηση με αφορμή την ενημέρωση της υλοποίησης των πρωτοβουλίων της κυβέρνησης σε σχέση με τις πληγέντες περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου. Είναι αλήθεια και είναι γεγονός, το είπε, το επιβεβαίωσε και ο Πρωθυπουργός, τότε Φεβρουάριο του 2024. Στην Κρήτη θα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες αντισεισμικές ασκήσεις ετοιμότητας. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι και η κυβέρνηση, αλλά... Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε κανονικά, κύριε Μαρκογιαννάκη. Ναι, με συγχωρείτε γιατί έχασα λίγο τον ήχο. Έλεγα λοιπόν ότι αποδεικνύει στην πράξη η κυβέρνηση ότι πράγματι η πολιτική προστασία είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της. Νομίζω το διαπιστώνουμε όλοι ότι πλέον η κρίση κλιματική είναι εδώ, με τις καταστροφές τις οποίες είδαμε και πολύ πρόσφατα δυστυχώς και στη χώρα μας. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε στην πράξη. Γιατί καλά είναι και τα σχέδια τα οποία υλοποιούνται και ψηφίζονται κατά καιρούς, αλλά το θέμα είναι αυτά τα σχέδια να τα δούμε να γίνονται και στην πράξη, ώστε να είμαστε έτοιμοι στο πεδίο την κρίσιμη ώρα όπου πραγματικά υπάρχει εκτόνωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Να πούμε βέβαια ότι οι πρωτοβουλίες αυτές της κυβέρνησης δεν ξεκίνησαν τώρα. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για πολιτική προστασία, σίγουρα εννοούμε ότι υπάρχει ένα υπερσύγχρονο πλέον επιχειρησιακό κέντρο, υπάρχει ένα Υπουργείο Αυτοτελές που αναφέρεται στην πολιτική προστασία, υπάρχει το 112 το οποίο λειτουργεί και βεβαίως υπάρχουν πολλές άλλες πρωτοβουλίες όπως αυτή την οποία αναφερθήκαμε σε σχέση με τις αντισεισμικές ασκήσεις. Βεβαίως θα μου πείτε φτάνουν όλα αυτά. Στην πράξη είδαμε ότι ενδεχομένως και να μην φτάνουν. Όμως θα πρέπει να θυμηθούμε πού βρισκόμασταν το 2019. Και το 2019 η πολιτική προστασία ήταν απλά ένα γραφειάκι σε μια σκέτη γενική γραμματεία. Άρα έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα. Εκτιμώ ότι μπορούν και υπάρχει περιθώριο να γίνουν ακόμα περισσότερα. Η Κρήτη, κύριε Μαρκογιαννάκη, είναι θωρακισμένη? Υπάρχουν βήματα, βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν? Γιατί είμαστε και ένα νησί, μια περιοχή που έχουμε πληγέντωνα κι εμείς από φυσικά φαινόμενα έτσι και πολύ πρόσφατα για τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς και με τραγικό απολογισμό και με θύματα. Και μέχρι να απαντήσω, κύριε Μαρκογιαννάκη, να πω ότι ναι, τον ακούμε κανονικά, ωστόσο προσπαθούμε έτσι να αποκαταστήσουμε και την εικόνα για να τον βλέπουμε. Αυτά είναι τα τεχνικά ζητήματα. Πολλές φορές μας ταλαιπωρούν οι συνδέσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι βρίσκεστε και στην Αθήνα για τις ανάγκες έτσι, του κοινοβουλευτικού έργου. Ναι, σας ακούμε, κύριε Μαρκογιαννάκη. Σας ακούμε πάντως ξεκάθαρα και συνεχίζουμε να σας ακούμε. Θα αποκαταστήσουμε σε πολύ λίγο και την εικόνα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σας δούμε κιόλας. Λοιπόν, σας ακούμε. Λοιπόν, ναι. Το ερώτημα, η Κρήτη είναι θωρακισμένη? Γιατί έχουμε πληγεί έντονα από φυσικές καταστροφές ως νησί. Είναι γεγονός ότι η Κρήτη και μάλιστα πολύ πρόσφατα και σε σχέση με τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι και σε σχέση με τις πλημμύρες τις οποίες είδαμε το 2019 κυρίως στα Χανιά αλλά και στη Χερσόνησο το 2020 αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Είναι γεγονός λοιπόν ότι η Κρήτη έχει έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία έχουν δημιουργήσει πρόσφατα ζημιές. Επομένως, οφείλουμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Περιθώρια προφανώς υπάρχουν. Το σίγουρο είναι ότι πλέον είναι στην ατζέντα και της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά και της περιφέρειας, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Εξάλλου, είμαι ακόμα περιφερειακός σύμβουλος. Έχουν γίνει τέτοιες συζητήσεις σε πολλές περιπτώσεις. Εκτιμώ λοιπόν ότι όσο έτοιμος και αν είναι κανείς,
πάντα θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης για να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι. Σίγουρα ασκήσεις όπως αυτή στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως συνιστούν ένα βαθμό ετοιμότητας, αλλά νομίζω ότι είναι και μια πολύ καλή άσκηση την οποία θα πρέπει να δούμε στην πράξη για το πόσο έτοιμοι πραγματικά είμαστε ή τι περιθώρια έχουμε ώστε να βελτιωθούμε. Κύριε Μαρκογιαννάκη, πέρα από τις έκτακτες έτσι φυσικές καταστροφές, έχουμε και φυσικά φαινόμενα που ζουν έτσι σε βάθος πολλών χρόνων και δεκαετιών. Και ένα από αυτά είναι η διάβρωση των ακτών. Είναι ένα πρόβλημα που είναι έντονο και στο δικό σας νομό, στο νομό Χανίων. Έχουν γίνει κατάλληλες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο? Η αλήθεια είναι ότι αναφέρεστε σε ένα ζήτημα το οποίο μάλιστα είχα μια ερώτηση πολύ πρόσφατα στους αρμόδιους υπουργούς, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι αρμόδιος ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει μια τέτοια μελέτη, και αντίστοιχα στον Υπουργό Οικοδομών, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει ενδεχόμενα έργα τα οποία χρειάζονται για την αντιμετώπιση διάβρωση των ακτών, που είναι έντονα πλέον, είναι πάρα πολύ έντονο, κυρίως στο βόρειο κομμάτι του νησιού. Στα Χανιά, νομίζω, είναι ακόμα πιο έντονο το φαινόμενο αυτό. Άρα είναι αυτό το οποίο περιγράφεται. Σε βάθος χρόνου η κλιματική κρίση επιφέρει επιπτώσεις, οποίες ενδεχομένως να μην τις βλέπουμε σήμερα, αλλά όπως για παράδειγμα την μείωση των βροχοπτώσεων. Μέχρι πολύ πρόσφατα στην Κρήτη δεν είχαμε καθόλου βροχές. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίζουμε πρόσφατα, σύντομα μάλλον, με συγχωρείτε, σε σχέση με την έλλειψη των υδάτινων πόρων. Άρα όλα αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να μας προβληματίζουν από τώρα και να είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πάμε και σε άλλα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με την οικονομική επικαιρότητα. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, κύριε Μαρκογιαννάκη, έχει ανάψει φωτιές. Βλέπουμε ότι πολλοί είναι οι κλάδοι εκείνοι οι οποίοι αντιδρούν, ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι συζητήσεις για τον ΦΠΑ και την επαναφορά του σε κάποιες περιπτώσεις του 24% προκαλούν αντιδράσεις. Και την ίδια ώρα φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα όντως υπαρκτό πρόβλημα σε σχέση με την φοροδιαφυγή και μάλιστα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται από τα κρατικά ταμεία κάθε χρόνο. Σε σχέση με το φορολογικό νομοσχέδιο υπάρχουν πράγματι έντονες αντιδράσεις από αρκετούς κλάδους. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα του να μπορέσουμε επιτέλους να αντιμετωπίσουμε την φοροδιαφυγή αυτή. Και μάλιστα, αν κανείς κάνει την άσκηση, τα χρήματα τα οποία θα εξοικονομηθούν από το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο είναι προς ψήφιση το επόμενο διάστημα, θα πέσουν στο σύνολό τους στο κομμάτι της παιδείας και της υγείας. Σε κρίσιμους λοιπόν κλάδους, οι οποίοι πράγματι έχουν ανάγκη από επιπλέον χρηματοδότηση. Η αλήθεια είναι, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι ενδεχομένως να υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στο οποίο αναφερθήκατε. Εξάλλου, μόλις εχθές έφυγε από τη δημόσια διαβούλευση και έρχεται πλέον στην Επιτροπή για συζήτηση. Είναι ανοιχτή η κυβέρνηση ώστε να συζητήσει ακόμα περισσότερες αλλαγές. Έχουν ήδη γίνει κάποιες. Να θυμίσω ότι έχουν εξαιρεθεί, για παράδειγμα, άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουν εξαιρεθεί ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι πλησιάζουν στο έτος συνταξιοδότησής τους. Άρα περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν. Εκτιμώ ότι στο τέλος θα είναι το καλύτερο δυνατό νομοσχέδιο, ώστε και να μπορέσουμε πλέον να αντιμετωπίσουμε το πολύ έντονο πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Ξέρετε, το οποίο στην τελική... Επειδή μιλάτε για τη φοροδιαφυγή, υπάρχει μια αίσθηση έτσι στους κλάδους τους οποίους αφορά και στους ελευθέρους επαγγελματίες και λένε ότι μας αντιμετωπίζει η κυβέρνηση σαν κλέφτες. Μας αντιμετωπίζει ως επαγγελματίες οι οποίοι κοιτάμε μόνο να κρύψουμε εισοδήματα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Να αναφερθώ μόνο στο παράδειγμα όπου ελεύθερος επαγγελματίας δήλωνε λιγότερα χρήματα σε σχέση με τον υπάλληλο τον οποίο είχε ο ίδιος. Πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι δεν χωρούν σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2023. Σε καμία περίπτωση δεν τους βαγιάζουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σε καμία περίπτωση ένα μέτρο το οποίο είναι έτοιμο στο να ληφθεί δεν σημαίνει ότι θεωρούνται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ότι φοροδιαφεύγουν. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Εξάλλου, τα στοιχεία τα είδαμε και από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία πρόσφατα δημοσίευσε συγκεκριμένα στοιχεία. Από εκεί και πέρα δεν είναι ένα οριζόντιο μέτρο, ξαναλέω. Οριζόντιο μέτρο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, για παράδειγμα,
η σταδιακή απαλυφή του τέλους επιδιδεύματος, που και σήμερα είπε ο Πρωθυπουργός ότι υπό την προϋπόθεση που θα βελτιώνεται η φορολογική συμμόρφωση, σταδιακά θα μπορέσουμε να απαλείψουμε αυτό το οποίο πράγματι ήταν άδικα οριζόντιο μέτρο και αναφέρομαι στο τέλος επιδιδεύματος. Κύριε Μαρκογιαννάκη, να περάσουμε λίγο και στον ευαίσθητο τομέα της υγείας. Θα αναφερθήκατε κι εσείς. Είδαμε και στην Κρήτη, βλέπουμε μάλλον πάρα πολλά προβλήματα, διαμαρτυρίες, εντέλεσθε, γενικό ξεσηκωμό, κινητοποιήσεις. Τι γίνεται τελικά με τη δημόσια υγεία στην Κρήτη? Η αλήθεια είναι ότι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της κυβέρνησης είναι η δημόσια υγεία. Και μάλιστα βλέπουμε πόσο έτσι, το σοβαρά το αντιμετωπίζει. Ο Υπουργός Υγείας έχει κατέβει στο Ηράκλειο, νομίζω, ήδη 2 φορές. Uh-huh. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι 6.500 νέες θέσεις εργασίας στο κομμάτι της υγείας θα έχουμε το 2024. Σίγουρα, σε σχέση με το 2019, οι υποδομές όσον αφορά τα κτηριακά των νοσοκομείων είναι καλύτερες. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο κομμάτι της δημόσιας υγείας και νομίζω αυτό το οποίο προέχει είναι να κάνουμε το ΕΣΥ πιο ελκυστικό για τους γιατρούς μας. Έγινε μια πρωτοβουλία από την προηγούμενη κυβερνητική θητεία με την αύξηση κατά 10% σε σχέση με την μισθοδοσία. Εκτιμώ και εγώ, ίδιος είναι προσωπική έτσι, αναφορά, ότι χρειάζεται περαιτέρω αύξηση της μισθοδοσίας των γιατρών. Θα πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστικό το ΕΣΥ, θα πρέπει να επαναφέρουμε τους νέους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί κακώς ή μάλλον καλώς ή κακώς, τα περισσότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται στα δημόσια νοσοκομεία έχουν να κάνουν κυρίως με την υποστελέχωση. Άρα αυτό είναι το οποίο θα πρέπει άμεσα να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Ναι, γιατί η αλήθεια όταν μιλάμε για ένα ελκυστικό ΕΣΥ, για ένα ελκυστικό έτσι, εθνικό σύστημα υγείας, όταν οι γιατροί δεν είναι πληρωμένοι, δεν είναι καλά αμοιβόμενοι, τότε και ήδη δεν εκδηλώνουν και το ενδιαφέρον για να στελεχώσουν τα νοσηλευτικά μας ιδρύματα. Και εκεί νομίζω ότι είναι και το α και το μέγα του προβλήματος στην παρούσα φάση, κύριε Μαρκογιαννάκη, ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι. Εκτιμώ πως ναι, τα περισσότερα προβλήματα, για παράδειγμα, όταν καθυστερούν να κλειστούν ραντεβού σε σχέση με τα χειρουργία, προφανώς οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού. Αντίστοιχα για ραντεβού σε σχέση με εξετάσεις. Άρα νομίζω εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι βεβαίως είναι σημαντικό να έχουμε νέες προσλήψεις. Θα πρέπει όμως, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι έχουμε άγονες. Άγονους διαγωνισμούς, άγονες προκηρύξεις, ανοίγουν θέσεις αλλά δεν καλύπτονται γιατί δεν είναι ελκυστικό σε κάποιον να πάρει την απόφαση να κατέβει σε κάποιο νησί. Και εδώ νησί, χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, γενναίες κινήσεις, κύριε Μαρκογιαννάκη. Έτσι ακριβώς. Είναι πάντως πολύ κρίσιμο το ζήτημα. Εκτιμώ και από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού που έχει πει σε πολλές περιπτώσεις ότι είναι και ένα προσωπικό στοίχημα για τον ίδιο. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι σε βάθος τετραετίας θα δούμε πολλές και καλές αλλαγές. Mm-hmm. Κύριε Μαρκογιαννάκη, κλείνοντας να δούμε λίγο και ποια είναι έτσι τα βασικά αναπτυξιακά στοιχήματα για τα Χανιά, για το νομό Χανίων, έργα, μεγάλα έργα, αναπτυξιακά, υποδομές. Ποια οριοθετείτε εσείς ως τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά στοιχήματα? Σίγουρα δεν θα ακούσετε κάτι καινούργιο από μένα. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι πλέον ότι προχωράει η υλοποίηση του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, αναφέρομαι βέβαια στο ΒΟΑΚ, η διασύνδεση της Σούδας με το αεροδρόμιο, ένα πολύ κρίσιμο έργο για τα Χανιά. Αυτό το οποίο όμως έχει διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι δεν τα ακούμε πλέον, αλλά πλέον τα βλέπουμε να προχωρούν. Ακόμα και το αεροδρόμιο του Καστελίου στο Ηράκλειο, το οποίο προχωράει τόσο καλά, είναι δεδομένο ότι σε σχέση και με την υλοποίηση του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου θα έχει επίπτωση ακόμα και στα Χανιά. Uh-huh. Νομίζω ότι είναι η επόμενη δεκαετία σημαντική για την Κρήτη, με πλήθος πολλών αναπτυξιακών. Βέβαια, και κύριε Μαρκογιαννάκη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι, το Καστέλι τρέχει οι εργασίες, αλλά για το ΒΟΑΚ προχωράει διαδικαστικά, διότι μπουλντόζες ουσιαστικά δεν έχουμε δει, έτσι. Έχουμε δει στο κομμάτι ανατολικά κάποιες πρόδρομες εργασίες, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το 2024, εξ όσων έτσι και εγώ έχω πληροφορηθεί, θα προχωρήσει η δημοπράτηση του μεγαλύτερου uh-huh. κομματιού του έργου. Αναφέρομαι στο Χανιά Χερσόνησος, uh-huh. που είναι και σχεδόν τα 4/5 ή τα 3/4, αν θέλετε, του έργου. Επομένως, αναμένουμε μέσα στο 2024 να έχουμε επιτέλους τη δημοπράτηση, ώστε να μπορούμε και μέσα στο ίδιο έτος να βλέπουμε τις μπουλντόζες στον δρόμο. Uh-huh.
Πάντως δίνεται η αίσθηση ότι και τα Χανιά, κύριε Μαρκογιαννάκη, ακολουθούν έτσι μια ανωδική αναπτυξιακή τροχιά στον χάρτη της Κρήτης, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι και το κομμάτι της ισόρροπης ανάπτυξης ανάμεσα στις περιφερειακές ενότητες είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, όμως τα Χανιά είναι σε ένα επίπεδο που ακολουθούν καλά, όπως έτσι θα μπορούσαμε να το πούμε λίγο σχηματικά. Έχετε δίκιο και φαίνεται και αυτό και με την πολύ μεγάλη αύξηση σε επίπεδο αφήξεων που είχαμε φέτος στο αεροδρόμιο των Χανίων. Είχαμε περίπου 20% αύξηση σε σχέση με, όχι με πέρυσι, σε σχέση με το μνημειώδες έτος του 2019, το οποίο αναφέρουμε όλοι ως έτος ορόσημο για τον τουρισμό, για τον κρητικό τουρισμό ή για τον τουρισμό στην Ελλάδα γενικότερα. Άρα είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση, ο οποίος συνιστάται σε μια περαιτέρω ανάπτυξη. Εκτιμώ ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια. Για παράδειγμα, θα πρέπει άμεσα να δούμε τα έργα που έχουν σε σχέση με την άρδευση. Αναφερθήκαμε πριν σε σχέση με τα αποτελέσματα της κρίσης, της κλιματικής κρίσης. Άρα είναι κάποια έργα τα οποία θα πρέπει να δούμε τώρα. Αντίστοιχα, αντιπλημμυρικά έργα. Ενδεχομένως να έχουμε σύντομα, έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε. Και υπάρχει και ένα, κύριε Μαρκογιαννάκη, και ένα μεγάλο έργο έτσι, που είναι στα Σκαριά, το λεγόμενο διπλό φράγμα, Ταυρονίτη, έτσι, αν δεν κάνουμε λάθος. Σωστά. Το φράγμα Ταυρονίτη. Οι λιμνοδεξαμενές, οι οποίες ολοκληρώνονται στο έλος, για παράδειγμα, έχει ολοκληρωθεί. Η παράκαμψη των πολίων, πολύ σημαντικό οδικό έργο, όπου σε ένα έτσι, πολύ σημαντικό, σημαντική παραλία για τα Χανιά, αναφέρομαι στο Λαφωνήσι, θα υπάρχει ένα πολύ καλύτερο οδικό δίκτυο ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε εκεί. Φυσικά η διασύνδεση, η ηλεκτρική διασύνδεση, η οποία έχει ολοκληρωθεί μεν στα Χανιά, αναμένεται να ολοκληρωθεί και τα επόμενα χρόνια και στο Ηράκλειο, που λύνει για πάντα το σοβαρό πρόβλημα της ενέργειας που ενδεχομένως να αντιμετωπίζαμε. Γίνονται λοιπόν πράγματα και νομίζω ότι όλα αυτά στο σύνολο αποτυπώνονται και από το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει από επενδυτές να έρθουν και να ρίξουν τα χρήματά τους στην Κρήτη, να επενδύσουν στην Κρήτη. Και νομίζω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι πολύ έντονο το φαινόμενο αυτό και νομίζω ότι θα είναι και ακόμα εντονότερο σε βάθος χρόνου. Κύριε Μαρκογιαννάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την παρουσία σας στην εκπομπή. Μπορεί να μην σας βλέπαμε, τουλάχιστον σας ακούγαμε πεντακάθαρο, οπότε καταφέραμε να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση. Φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού και από κοντά και από το στούντιο της εκπομπής του Κρήτη Σήμερα, για να τα πούμε και κατηδίαν. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.